Καλησπέρα σας, κύριε Γαλανόπουλε. Γεια σας, κύριε Γαλανόπουλε. Καλησπέρα. Τι φωτογραφίες ήταν, τι καταστάσεις. Ακόμα και στην τραπεζαρία έχετε άτομα τα οποία νοσηλεύονται στη ψυχιατρική κλινική. Ναι, δυστυχώς αυτή είναι μια εικόνα η οποία αποτυπώνει την πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα, έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Εμείς ως νοσοκομιακοί γιατροί το έχουμε αναδείξει και παλιότερα. Αλλά νομίζω σήμερα ότι με κάποιο τρόπο ξεχύλισε το ποτήρι, ας πούμε. Βλέπετε εκεί ότι είναι ράτζα μέσα στην τραπεζαρία, στους διαδρόμους, μόνο στα γραφεία των γιατρών που δεν έχει ράτζα. Ναι. Και λάβετε υπόψη ότι είμαστε και εν μέσω πανδημίας. Άκουσα και τη συζήτηση που είχατε πριν. Ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή δεν μπορούν να τηρηθούν στοιχειώδη μέτρα υγιεινής. Αυτή η αυτονόητη ιδιωτικότητα ανάμεσα στους ασθενείς. Πολλό δε μάλλον που μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι είναι ψυχιατρικοί ασθενείς. Κύριε Γαλανόπουλε, εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα πλάνα, είναι τραγικά από όποια οπτική γωνία και να τα δεις, από όποια κομματική ταμπέλα και αν κρατάς. Αλλά η υγεία δεν έχει κομματική ταμπέλα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Αυξήθηκαν τα περιστατικά σας. Εκλείσατε κάποια δωμάτια από την κλινική σας. Τι ακριβώς έγινε και έχουμε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, η ψυχιατρική κλινική του Θριασίου είναι μια δυναμικότητας 19 κλινών. Και λειτουργεί σχεδόν με 30 ασθενείς, μη σας πω όλο τον καιρό, αλλά τον περισσότερο καιρό. Ναι. Αυτό έχει να κάνει πρώτον με το γεγονός ότι μια σειρά από άλλες ψυχιατρικές δομές στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη την Ελλάδα έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τρομερό πρόβλημα με τις δομές αποθεραπείας, με τις δομές φιλοξενίας ανθρώπων που έχουν ψυχιατρικό ιστορικό. Δεν έχουμε κέντρα νοσηλείας, ψυχιατρικά κέντρα εφήβων. Όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση αυξημένης κίνησης στα γενικά νοσοκομεία. Συν λάβετε υπόψη το γεγονός ότι οι ψυχιατρικές κλινικές δέχονται και ακούσιες προσελεύσεις με εισαγγελική παραγγελία. Ναι. Πράγμα το οποίο, προσέξτε, αυτό το πράγμα είναι σημαντικό να ακουστεί. Οι πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές είναι προστατευμένες, έχουν πλαφόν στα εισαγγελικά που δέχονται, ενώ οι κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας δέχονται ακατάπαυστα περιστατικά την ίδια ώρα, προσέξτε, που η Υφυπουργός, η κυρία Ράπτη, που είναι αρμόδια για την ψυχική υγεία, το ΕΚΕΠΗ, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Δηλαδή όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αποφασίσει ότι τέτοιες συνθήκες νοσηλείας με ράτζα, με τον έναν δίπλα στον άλλον, με αυτές τις συνθήκες που φαίνονται στις φωτογραφίες, είναι απαράδεκτες. Είναι οι ίδιοι που συνεχίζουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Και να σας θυμίσω ότι στις αρχές του μήνα αναδείχθηκε άλλο ένα τέτοιο περιστατικό στον Ευαγγελισμό, σε ένα νοσοκομείο διπλανό του κέντρου της Αθήνας, ενώ μαθαίνουμε ότι αύριο η κυρία Ράπτη πάει στη Λέρο, δεν ξέρω τι πάει να κάνει εκεί, κινήσει εντυπωσιασμού, ας έρθει μέχρι την Ελευσίνα και μέχρι το Κολωνάκι, να δει πώς είναι οι ψυχιατρικές κλινικές. Συγγνώμη, στη δική σας, ακούστε τώρα. Επίσημα, δεν τις έβγαλε κάποιος δημοσιογράφος που πήγε κρυφά με την κάμερά του ή το κινητό του και έβγαλε. Επίσημα, εσείς ως Ομοσπονδία, ως μέλη μιας κλινικής, δώσατε στο φως δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Δυστυχώς. Πολύ θα ήθελα να ήταν ένα ψέμα, ένα μοντάζ. Το έχουμε κάνει και παλαιότερα και προσέξτε, δεν το έχουμε κάνει μόνο εμείς. Το έχει κάνει και ο διευθυντής κλινικής και ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Επειδή έχουμε μιλήσει, γνωρίζω. Κύριε Γαλανόπουλο, όμως, εφόσον αυτό ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα, κάποιος από το Υπουργείο, ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, δεν σας πήρε τηλέφωνο να σας πει ότι ξέρετε, συγγνώμη γι' αυτό, προσπαθούμε να γίνει το κάτι άλλο και θέλουμε τη βοήθειά σας προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν επικοινώνησε. Πριν από λίγη ώρα, εγώ μίλησα με τον διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής. Δεν μου ανέφερε ότι είχε κάποια επικοινωνία με κάποιον αρμόδιο. Ούτε εμείς ως συνδικαλιστές είχαμε κάποια όχληση. Και κοιτάξτε τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν είναι καινούριο, τα ξέρουν τα προβλήματα. Έτσι, δηλαδή, τι να μας πούνε, ότι δεν ξέραν και τώρα αποφάσισαν να ασχοληθούν? Απλώς είναι και μεγάλη κοροϊδία να διαπιστώνουν κάθε τόσο και να λένε ότι θα συμβάλλουν. Και έχει και κάτι δηλώσεις κάνει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός για τους ασθενείς με ψυχιατρικές ασθένειες και πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι που οραματίζονται και αυτά είναι που υλοποιούν αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε. Για να μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο, δηλαδή. Μάλιστα. Πεντακάθαρος είστε. Έχετε ενημερώσει και από πιο πριν. Το θέμα έχει φτάσει απροχώρητο και δεν παίρνετε απαντήσεις. Δεν μπορεί να πει κάποιος αρμόδιος ότι δεν γνωρίζει. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Τα λόγια είναι περιττά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι βλέπει αυτές τις φωτογραφίες για πρώτη φορά. Ίσως έρχεται τώρα με πιο έντονο τρόπο στη δημοσιότητα, αλλά είναι μια κατάσταση που την έχουμε αναδείξει εδώ και καιρό.
Σας λέω, πριν από κάποιους μήνες κλείσαν τη μοναδική ψυχιατρική στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Εκείνοι οι ασθενείς δεν θα πήγαν να φορτωθούν σε άλλες κλινικές, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Αντίστοιχα γίνεται και με τις δικές μας κλινικές του Λεκανοπεδίου, γι' αυτό βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Φορτώνουμε και κρύβουμε τα προβλήματα και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό σας βράδυ. Ελπίζω στο μέλλον να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να αποφύγουμε τέτοιες εικόνες και να δώσουμε αξιοπρέπεια στους ανθρώπους. Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γαλανόπουλο. Άμα κλείνουν δομές, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.